Κωνσταντίνος Τούπας, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αναλυτής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με αφορμή ένα άρθρο που γράψατε στο Capital για το θέμα, για μία, ένα γεγονός όπου μαθητές μουσουλμάνοι στην Γερμανία ζήτησαν να επιβληθεί σαρία στο σχολείο. Ακούγεται εξωπραγματικό, αλλά έτσι είναι. Ναι, ακούγεται περίεργο. Εκεί που μας πρόσταγαν, πώς το λέγανε, μας πήραν και το βόδι. Το βόδι, ναι. Αναδεικνύεται σε ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα το μεταναστευτικό μαζί με το δημογραφικό. Και είναι και προβλήματα συγκοινωνικής αδοχίας. Δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο. Νομίζω κάποια στιγμή οι ηγεσίες στην Ευρώπη, οι πολιτικές ηγεσίες, θα πρέπει να σοβαρευτούν και να το δούνε το θέμα μακροσκοπικά. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει έλεγχος των συνόρων, δηλαδή χρειαζόμαστε μετανάστες, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Η οικονομία χρειάζεται μετανάστες και στις κοινωνίες το να εμπλουτίζονται με καινούργια πολιτισμικά στοιχεία και με καινούργια αίμα, με νέους ανθρώπους. Γιατί δεν αρκεί, συγγνώμη, δεν αρκεί το πολιτισμικό απόθεμα της Ευρώπης, γιατί πρέπει να το εμπλουτίσουμε με τι ακριβώς, με ασιατικό? Όχι, αυτό ακριβώς. Το επόμενο είναι ότι χρειαζόμαστε να είναι και συμβατοί πολιτισμικά. Θα πρέπει να αποφεύγουμε πολιτισμικά εισρωές από ασύμβατους πολιτισμούς, γιατί δημιουργεί τριβές. Και οι τριβές αυτές δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε, ας πούμε, σε πόλεις της Ευρώπης να μοιάζουν με το Ισλαμαμπάτ ή πόλεις του Ισλαμιστάν. Θα πρέπει δηλαδή να κοιτάμε απλώς το δικό μας το συμφέρον, στον βαθμό που χρειαζόμαστε μετανάστες να είναι από πολιτισμούς συμβατούς με τον δικό μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό που χρειάζεται είναι ο έλεγχος των συνόρων. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας με το έτσι θέλω σε οποιαδήποτε χώρα και μετά να επιδιώκει να μονιμοποιηθεί εκεί πέρα, να διεκδικήσει, ας πούμε, να γίνει κάτοικος αυτής της χώρας. Θα πρέπει οι χώρες να έχουν κριτήρια ποιους θα επιλέγουν. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ποσοστώσεις. Δηλαδή, για να υπάρξει μετανάστευση και μακροπρόθεση μετανάστευση που προϋποθέτει την ενσωμάτωση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας, της Πλατείας Αμερικής, του Αγίου Παντελεήμονα, σε δημοτικά σχολεία, όπου το 80-90% είναι παιδιά μεταναστών από πολιτισμούς αρκετά μακρινούς και δεν μιλούν ελληνικά. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις ενσωμάτωση. Εκεί χάνεις, ας πούμε, και τους εγχώριους μαθητές που είναι από ελληνικές οικογένειες, ούτε αυτοί δεν μπορούν να μάθουν ελληνικά. Χρειάζεται λοιπόν στις κοινότητες, τόσο στις χώρες αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, να υπάρχει μια ποσόστοση, δηλαδή ένα ποσοστό μεταναστών το οποίο θα μπορεί να ενσωματωθεί. Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση δημιουργούνται πλειοψηφίες από ξένους, από μετανάστες, οι οποίοι δεν ενσωματώνονται, δεν υιοθετούν τα στοιχεία και τις αξίες του πολιτισμού της χώρας που τους φιλοξενεί, και οι οποίοι επιβάλλουν τα δικά τους, δημιουργούνται δηλαδή κλειστά γκέτο μέσα σε μια κοινωνία, σε μια χώρα, και αυτό είναι αρνητικό και ενδεχομένως μπορεί να εγκυμονεί αργότερα και γεωπολιτικούς κινδύνους. Βέβαια, όταν αλλοιώνει το πληθυσμό. Και στα σχολεία και στις γειτονιές. Δεν μπορεί να είναι μια γειτονιά, ας πούμε, 100%, 90% μετανάστες από εξωτικούς άλλους, από εξωτικές χώρες, εξωτικούς πολιτισμούς, και οι ντόπιοι να νιώθουν ξένοι στον τόπο τους, γιατί αυτό δημιουργεί πολιτικές αντιδράσεις. Δημιουργεί αυτό που λέμε την ενίσχυση των άκρων. Υπάρχουν πολιτικά στοιχεία που εκμεταλλεύονται αυτή τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και έχουν και μια ευρύτερη ατζέντα μετά σε σχέση με τη δικαιοσύνη, σε σχέση με τις δημοκρατικές ελευθερίες, σε σχέση με ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα, η συντεταγμένη δημοκρατική πολιτεία πρέπει να το κοιτάξει σοβαρά και να το αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί θα δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Ναι, γιατί λέμε για ακραίες αντιδράσεις, αλλά πιο ακραίο από αυτό δεν γίνεται. Το να έχεις τέτοια βίαιη μεταβολή των συνθηκών ζωής ενός πληθυσμού, ο οποίος είναι και ο διοκτήτης, εν πάση περιπτώσει, της χώρας, είναι ακραίο από μόνο του. Άρα δεν περιμένεις η αντίδραση να είναι χλιαρή, δυστυχώς. Όχι, είναι ακραίο, ναι. Απλώς αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, η οποία είναι μια αδικαιολόγητη κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω οι πολιτικές ηγεσίες δεν το έχουν χειριστεί καλά. Αυτοί οι οποίοι το εκμεταλλεύονται έχουν μια ευρύτερη ατζέντα, η οποία ρέπει προς ένα ολοκληρωτικό σύστημα. Δηλαδή θέλουν και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να μην είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα, αλλά και στα ατομικά δικαιώματα και των ντόπιων, όχι μόνο, ξέρω εγώ, των ξένων. Δηλαδή υπάρχει μια ευρύτερη ατζέντα
που εκμεταλλεύεται στοιχεία όπως το μεταναστευτικό, προκειμένου να αλλάξει το πολίτευμα. Για το συγκεκριμένο, επειδή βλέπω μηνύματα για το συγκεκριμένο γεγονός, μαθητές σε σχολείο της Γερμανίας, νεαροί έτσι 17-19 ετών, στην Ρινανία Βεστφαλία, ζήτησαν να γίνονται ξεχωριστά η διδασκαλία αγοριών και κοριτσιών, ξεχωριστά τα μαθήματα κολύμβησης, να επιβληθεί σε αρία και να λιθοβολούνται οι παραβάτες. Τώρα και μιλάμε για παιδιά 17-19, δηλαδή δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ριζοσπαστικοποιημένοι για άλλους λόγους. Μιλάμε για παιδιά τα οποία υποτίθεται θα έπρεπε να είναι στη διαδικασία ενσωμάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειές τους που φιλοξενούνται στη Γερμανία τα ριζοσπαστικοποιούν και τα γαλουχούν με πολιτισμική αντίληψη τελείως ασύμβατη με την ευρωπαϊκή. Γιατί τα παιδιά δεν ξύπνησαν μια μέρα, πήγαν σχολείο και λένε εντάξει, παιδιά, να κάνουμε σαρία. Σημαίνει ότι οι οικογένειές τους είναι έτσι. Μπορεί να είναι και τα παιδιά τα ίδια. Πολλές φορές η πρώτη γενιά των μεταναστών, το έχουμε δει και στη Γαλλία αυτό, η πρώτη γενιά των μεταναστών. Ήταν προσεκτική. Είναι προσεκτική και θέλει να ενσωματωθεί ενδεχομένως πολλές φορές. Τα παιδιά όμως, ξέρετε, επειδή η ζωή για όλους μας πολλές φορές είναι δύσκολη, συναντά δυσκολίες, θα πρέπει να στο σχολείο να προσπαθήσεις, στην εργασία, θα διοικηθείς, θα κάνεις. Τα παιδιά αυτά που κατάγονται, που είναι από οικογένειες μεταναστών, ενδεχομένως νιώθουν μειονεκτικά και σε κάποιο σημείο στρέφονται προς το Ισλάμ. Υπάρχουν και διάφοροι κήρυκες, ριζοσπάστες, χαλίφιδες, όπως τους λένε μες στα... Ημάμιδες, ναι. Ναι, στους κέντρους της θρησκευτικής λατρείας τους, όπου τους οθούν προς τα εκεί. Υπάρχουν σίγουρα και αυτό που λέτε, οι οικογένειες πολλές φορές τα ριζοσπαστικοποιούν οι ίδιες, αλλά και πολλές φορές πάνε και κόντρα στην οικογένεια, νομίζουν ότι αν θα πάνε στις επαρχίες εκεί του Ισλαμικού κράτους, εκεί υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας που έχουν τις ανέσεις που έχουν στη Δύση, δηλαδή υπάρχει μια εξαπάτηση αντίστοιχη με την εξαπάτηση που υπήρχαν, τη γνωρίζουμε εδώ στη Δύση, οι κομμουνιστές που πίστευαν ότι υπήρχε ένας παράδεισος κάπου κρυμμένος, ας πούμε, και τους περίμενε. Υπάρχουν όλα αυτά και επιπλέον σε αυτό που λέτε, ας πούμε, όντως το παράδειγμα της Γερμανίας που ζητήσαν την επιβολή της σαρίας σε ένα σχολείο οι μαθητές, υπάρχουν παραδείγματα στη Σουηδία, όπου δήμοι στα δημοτικά κολυμβητήρια, εκεί τα κολυμβητήρια είναι ένα πολύ διαδεδομένο μέσο άσκησης, ας πούμε, αποφασίσανε να χωρίσουν, ενώ ήταν μέχρι πρότινος μεικτά τα κολυμβητήρια, άντρες, γυναίκες κολυμπούσαν μαζί, επειδή υπάρχει αυξημένο, ενισχυμένο μουσουλμανικό στοιχείο και οι μουσουλμάνες δεν πάνε να κολυμπήσουν σε πισίνες που είναι και άντρες, κολυμπούν άντρες. Τα δημοτικά κολυμβητήρια της Σουηδίας, πολλών πόλεων της Σουηδίας, αποφάσισαν να χωρίσουν σε αρένων θηλαίων. Δηλαδή να υπάρχουν άλλες ώρες να πηγαίνουν οι άντρες για να κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου και άλλες ώρες οι γυναίκες. Κάτι τέτοιο για μια ευρωπαϊκή χώρα το 2020, ακόμα και πριν από 50 χρόνια να συνέβαινε, θα ήταν απαράδεκτο και είναι απαράδεκτο. Και αυτό δείχνει το αντίστροφο της ενσωμάτωσης, αντί να υιοθετούν αυτοί τις αξίες των χωρών και των πολιτισμών που τους φιλοξενούν, δείχνει οι χώρες αυτές να υιοθετούν οπισθοδρομικές και μεσαιωνικές αξίες και συνήθειες. Ναι, είναι απορίας άξιον το πώς προκαλείται μια τέτοια πολιτική μαλάκινση. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, κράτη τα οποία υποτίθεται ότι είναι εξελιγμένα να οπισθοχωρούν σε σχέση με βασικές κατακτήσεις, αρχές και αξίες έναντι πληθυσμών που και εισαγόμενοι είναι και φιλοξενούμενοι είναι και ασύμβατη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το πολιτικό αισθητήριο έχει χαθεί, πώς κατάγεται στην Ευρώπη? Ξέρετε, υπάρχει μια ερμηνεία σε αυτό, τα αναφέρω και αναλυτικά στο βιβλίο μου, στην επερχόμενη αταξία. Μια ερμηνεία σε αυτό είναι ότι η αριστερά τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει χάσει την μπάλα. Εκεί που η αριστερά γενικά πίστευε στο προλεταριάτο, ότι ήταν το υποκείμενο της επανάστασης και ότι αυτό ήταν ο φορέας πάνω στο οποίο στηριζότανε, στην εποχή μας, στη μεταβιομηχανική εποχή, όπου δεν υπάρχει στη δύση προλεταριάτο, όλοι δουλεύουν στις υπηρεσίες ή κάνουν δουλειές, ας πούμε, που δεν έχουν σχέση με αυτό που ο Μάρξ χαρακτήριζε σαν προλεταριάτο. Επειδή έχει χάσει λοιπόν το πολιτικό της υποκείμενο, αναζητεί υποκείμενα καινούργια, φορείς δηλαδή της πολιτικής της πάνω που θα εδραιωθεί. Και αυτά τα υποκείμενα είναι η μετανάστες από μια πλευρά, όπου άκρητα αποδέχεται και όλες τις αξίες τους και τις συνήθειές τους, ακόμα και αυτές που αφορούν, ας πούμε, το ρόλο της γυναίκας, που στην αριστερά ο ρόλος της γυναίκας είναι ισότιμος με τον άντρα, αλλά προκειμένου να προσεγγίσουν τους μουσουλμάνους μετανάστες, το παραγνωρίζουν, το παραβλέπουν αυτό.
Η αριστερά λοιπόν ιδεολογικοποιεί και στρέφεται προς αυτά και κάνει τέτοια μέτρα. Και αν θα δείτε εκεί πέρα στις πόλεις της Σουηδίας, στους δήμους που αποφασίστηκαν αυτά, ήταν από πολιτικούς και δημοτικούς άρχοντες που έχουν σχέση με την αριστερά και τους πράσινους. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση στην αριστερά, η οποία έρχεται και σε αντίφαση με βασικές αξίες της, που είναι η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, ας πούμε, και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί και η αριστερά και η δεξιά στη Δύση είναι παιδιά του διαφωτισμού. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το Ισλάμ είναι κάτι άλλο. Δεν είναι παιδί του διαφωτισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στούπα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κωνσταντίνος Στούπας, ευχαριστούμε πολύ.